μου επιτραπεί παρακαλώ να το πω. Ήμουν στην Βίγλα, στην έρημο του Αγίου Όρου, στον Άκραθο. Στη Μύτη δηλαδή, όπως είναι η Αθωνική Χερσόνησος, για να το πω για τους μη γνωρίζοντες, είναι η Μύτη, ο Άκραθος. Εκεί είναι περίπου 260 μέτρα, 300 μέτρα γκρεμός. Κοφτός γκρεμός μιλάμε, κάτω, λες και ο Θεός τον έχει κόψει με μαχαίρι. Ήμουν λοιπόν εκεί και συζητούσαμε με έναν γέροντα για το θέμα της, της ελευθερίας του ανθρώπου, για το, τα βάρη που έχει ο άνθρωπος, η ψυχή κλπ. Και μου λέει, ξέρεις, όταν εξομολογούμεθα, ο Θεός, δια του ιερέως, σβήνει τις αμαρτίες μας από το χειρόγραφο, ας το πούμε έτσι, ανθρωπομορφικά για να το καταλαβαίνουμε όλοι μας, από το κατάστιχο μάλιστα θυμάμαι που μου είχε πει ο γέροντας αυτός, τη σβήνει, αλλά δεν σκίζει τη σελίδα, προσέξτε δηλαδή την προσέγγιση της αθωνικής ερήμου, τη σοφά το είπε, δεν σκίζει τη σελίδα ο Θεός να την πετάξει στη φωτιά, λέει, να εξαφανιστεί, αλλά τι κάνει, παίρνει, λέει, εκείνο το ζουμί που έχετε, στον κόσμο εσείς και σβήνετε, εννοούσε το διορθωτικό, τον μπράγκο που λέμε, και την περνάει από πάνω, λέει, την αμαρτία, δεν υπάρχει πια πρόβλημα, είναι κατάλευκη σελίδα, κατάλευκη, πεντακάθαροι είμαστε δηλαδή μετά την συγχωρητική ευχή, στην εξομολόγηση των μυστήριων. Όμως, άμα σηκώσει, λέει, τη σελίδα προς το φως, όπως κάνουν οι γιατροί για να δούνε τις ακτινογραφίες, φαίνονται κάποια ίχνη των λέξεων από κάτω. Αυτό, λέει, το κάνει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός, για να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού που λέμε εμείς οι σύγχρονοι, να έχουμε την ανάμνηση της αμαρτίας, για να θυμηθώ τον προφητάνακτα τον Δαβίδ, η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, και να μην επαναλάβουμε, να προσπαθούμε να μην επαναλάβουμε. Βεβαίως, το έλεος του Θεού είναι τόσο μεγάλο που συγχωρεί την κάθε αμαρτία. Μεγαλύτερη από την κάθε αμαρτία είναι το έλεος του Θεού. Εκτός από μία ασφαλώς που όλοι γνωρίζουμε, που είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η αμετανοησία. Το να μην θέλουμε να τα μετανιώσουμε. Και συνέχισε αυτός ο γέροντας λέγοντάς μου ότι ο Θεός είναι τόσο αξιοπρεπής, προσέξτε τα λόγια, τα θυμούμε σαν να τώρα έχουν χαραχθεί στο μέταλλο της καρδιάς μου. Ο Θεός είναι τόσο αξιοπρεπής, είναι τόσο αριστοκράτης, είναι κυμπάρης, που δεν σώζει με το ζόρι κανέναν. Δεν θέλει να πηγαίνουμε όλοι στη σωτηρία βοσκηματοειδώς, ο ένας πίσω από τον άλλο, σαν πρόβατα δηλαδή, με το ζόρι, συσσαγωγικά με το ζόρι να σωθούμε. Θέλει να το θέλουμε, να το ζητάμε, να το επιλέγουμε. Και για να θυμηθώ τον μακαριστό πατέρα Επιφάνιο τον Θεοδωρόπουλο, με τον οποίο επίσης με αξίωσε ο Θεός να έχω πάρα πολλές επικοινωνίες κλπ. Και να έχω την ευλογία του κατ' επανάληψη, έλεγε, ένα βήμα χρειάζεται από εμάς μόνο. Ένα. Από τα 100 για τη σωτηρία μας. Ένα κυριελέησμα από εμάς. Δηλαδή να δείξουμε τη θέλησή μας. Ένα βήμα. Και ο Θεός κάνει αμέσως τα υπόλοιπα 99 βήματα για να μας σώσει. Δεν έχουμε ούτε απόλυτο προορισμό οι Ορθόδοξοι, που έχουμε την αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Έχουμε τη γνήσια πίστη. Δεν έχουμε ούτε απόλυτο προορισμό. Ή όπως έλεγαν οι αρχαίοι, το πεπρωμένον, την μοίρα, την ημαρμένη, και μάλιστα ένας δοκισίσοφος, ο οποίος είχε ανεβεί απλώς στα σκαλιά του Πανεπιστημίου και ήθελε να κάνει τον εγγράμματο, ξέρετε, η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμαθίας. Δεν το είχε πιάσει καλά το γνωστό ρητό, το γνωμικό, που λέει το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον, δεν το είχε πιάσει καλά, δεν το είχε σταμπάρει σωστά, δεν το είχε καταγράψει σωστά, και έλεγε, νομίζοντας ότι λέει κάτι σπουδαίο, το πετρωμένον, ταφ πέτρα δηλαδή, το πετρωμένον φαγίν, όχι φυγίν, φαγίν αδύνατον. Καλά το λέγει, δεν μπορεί να φάει την πέτρα, αλλά δεν είναι όμως έτσι το γνωμικό. Δηλαδή, για να καταλήξω, με το ζόρι δεν σωζόμαστε. Ο Θεός δεν ψάχνει οπαδούς. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη οπαδούς. Εμείς έχουμε ανάγκη το Θεό. Εμείς πρέπει να πάμε στο πεδραχείο του ιερέως και να σωθούμε. Να αρπάξουμε τη σωτηρία μας, όπως ο Ιακώβ άρπαξε την ευλογία στην περίφημη πάλι του με τον Άγγελο. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Πραγματικά ο Θεός δεν σώζει με το ζόρι. Μας δίνει όμως πάρα πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες. Μας χαρίζει τους Αγίους του καθημερινά κοντά μας.